Ωραία. Είναι και κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Εμφανίστηκε τελικά αυτή η Έλενα, η σύντροφος του Τουρσονίδη. Ναι, μου το είπε ο Γιώργος. Είναι έτοιμη, λέει, να συνεργαστεί μαζί μας. Διαθέτει, λέει, στοιχεία που καίνε το φαρμάκι. Άρα είναι έτοιμη να τα παραδώσει στις αρχές. Αύριο το πρωί θα πέρασε από το τμήμα και θα μεταφέρει ένα στικάκι. Αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Δεν έχει άλλη επιλογή, η Εμιλία μου. Είναι ο μόνος τρόπος για να μείνει ασφαλής από το φαρμάκι. Και από την άλλη μεριά την προειδοποίησα ότι θα μην έχει άσχημα έτσι και αποκρύψει στοιχεία από την αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα την ταρακουνήσει αυτό. Και εγώ γιατί σε βλέπω έτσι σκεφτική, δεν τα σκέφτησα. Γιατί η ανθρώπινη φύση, Αντώνη, είναι απρόβλεπτη και η απληστία είναι πολύ κακό σύμβουλο. Φοβάμαι μήπως προσπαθήσει να παραδώσει τα στοιχεία σε κάποιον που θα πληρώσει ακριβά για να τα αποκτήσει. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητη. Μπορεί όμως να είναι τόσο απελπισμένη. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη μάρτυρα, Αντώνη. Φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει αν τολμήσει να εκβιάσει το φαρμάκι.